δεύτερη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της Αλεξανδρούπολης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου με μεγάλη επιτυχία. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν ηχηρό παρόν στη γιορτινή εκδήλωση προκειμένου να διασκεδάσουν, να μπουν στο κλίμα των Χριστουγέννων και να στηρίξουν έμπρακτα το παιδικό χωριό SOS Τράκης. Κάνουμε σήμερα τη δεύτερη φιλανθρωπική παρέλαση για να βοηθήσουμε τα παιδικά χωριά SOS Τράκης. Όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδικά χωριά SOS Τράκης. Επίσης, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα βανάκι από τα παιδικά χωριά SOS. Όποιος θέλει μπορεί να φέρει τρόφιμα, ρούχα, ό,τι δεν χρειάζεται για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Και ξεκινάει μια χριστουγεννιάτικη παρέλαση με 43 άτομα με κρουστά και 20 άτομα με πνευστά από το Δύο Φαέθων της Αλεξανδρούπολης και από τη Μουσική Σχολή Μουσαδές της Ξάνθης. Από πίσω θα ακολουθεί ο Άι Βασίλης, ένα ξωτικό και 5 μασκότ. Και από πίσω όλοι όσοι έχουν κάνει τη φιλανθρωπία τους με το σκουφάκι στο κεφάλι. Και πίσω ακολουθούν ο ποδηλατικός όμιλος Αλεξανδρούπολης με τα κουδουνάκια τους. Θα κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης και θα καταλήξουμε κάτω από το φάρο στο The Christmas Lighthouse, όπου εκεί ο πρόεδρος του λιμανιού, ο κύριος Χατζημιχαήλ, θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαστε χαρούμενοι που ακόμη μια χρονιά μας στηρίζει αυτή η εκδήλωση. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ. Έχει έρθει εδώ πάρα πολλοί κόσμος για να μας βοηθήσει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι και τα παιδιά μας εδώ κάπου μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης αλλά και χρήματα από την προμήθεια χριστουγεννιάτικων σκούφων ήταν ορισμένα που συνετέλεσαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, ενώ η αγάπη και τα χαμόγελα ήταν τα κυριότερα συστατικά. Ο Μίκη, η Μίνι, το Πίκατσου, ένα από τα χιλιάδες Μίνιον αλλά και ο Όλαφ μπήκαν μπροστά συνοδεύοντας τον Άγιο Βασίλη και το ξωτικό. Ανυπομονούμε, είναι για καλό σκοπό, κάθε Χριστούγεννα ενωνόμαστε. Μακάρι και του χρόνου να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Μεγάλη συμμετοχή και ξεπέρασε τα δεδομένα τις προσδοκίες μας, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, που σαν σύλλογος καταφέραμε και έχουμε περίπου 200 άτομα που συμμετέχουν. Κορίτσια, είστε έτοιμες να παρελάσετε? Ναι. Ναι. Είσαι έτοιμη να παρελάσεις? Είμαι έτοιμη. Έχεις φορέσει το σκουφάκι σου? Τα έχω βάλει όλα και είμαι έτοιμη να παρελάσω με τα κορίτσια όλα. Είναι και φιλανθρωπικό σκοπό, οπότε είναι ακόμα πιο καλό, έτσι. Ακριβώς, ναι, δεν γινόταν να το χάσουμε αυτό. Εννοείται θα ερχόμασταν. Έχουμε φέρει και όλα τα κοριτσάκια από τις ακαδημίες, από τις κοροσίδες, από τις φιγκροσίδες, από όλα. Και περιμένουμε να αρχίσουμε να παρελάσουμε. Κυρία, βγήκα στην τηλεόραση. Τέλεια. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πώς νιώθετε που συμμετέχετε στην παρέλαση? Πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σας αρέσει που θα είναι εδώ ο Άι Βασίλης, θα είναι ταξιδιωτικά? Ναι. Είναι και για φιλανθρωπικό σκοπό επίσης η παρέλαση? Τα ξέρουμε, δώσαμε 2 ευρώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχεις ξαναπαρελάσει? Όχι. Θα είναι ο Άι Βασίλης στο ξωτικό, σου αρέσουν αυτά? Η μπάντα του Οδείου Φαέθων και η Μουσική Σχολή της Ξάνθης Μουσαδές έδιναν ρυθμό και οι Αλεξανδρουπολίτες απόλαυσαν τη βραδιά όσο τίποτα. Την παρέλαση συνόδευαν ποδηλάτες του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολης Bike Team. Η παρέλαση ξεκίνησε από την πλατεία του Φάρου, στη συνέχεια στην Οδό Κύπρου για να σταματήσει για αρκετή ώρα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η επιστροφή στο χριστουγεννιάτικο χωριό έγινε από τον δρόμο της αστυνομίας για να γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον πρόεδρο του ΟΛΑΕ, Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Μετά από 2 χρόνια υγειονομικών περιορισμών και απαγορεύσεων, 2 δύσκολα χρόνια για την ελληνική κοινωνία, φέτος τα Χριστούγεννα έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί. Και αυτό ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, κάτω από το φάρο των Χριστουγέννων, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα με την βοήθεια των μικρών μας φίλων να ανάψουμε το δέντρο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. 3, 2, 1! Καλά Χριστούγεννα, με αγάπη και αισιοδοξία σε όλους. 2 μέρες λοιπόν πριν την έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων
ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου. Ξεκινούμε εδώ από το λιμάνι. Με σκοπό, αν θέλετε, να αναδείξουμε και ένα διαφορετικό πρόσωπο και του λιμανιού και του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Αγάπη και μέσα από την ταχύτητα που εξελίσσεται ο κόσμος υπάρχει μια σταθερή, η αγάπη του Άγιο Βασίλη.